Στην κοιλάδα του Αχελόου, ο ορεινός όγκος έχει δημιουργήσει ένα ιδυλιακό τοπίο. Η ομορφιά της φύσης είναι απεριόριστη. Πίσω όμως από την ομορφιά βρίσκεται η έλλειψη βασικών αναπτυξιακών μέτρων και κυρίως βρίσκονται άνθρωποι με σοβαρά και μεγάλα προβλήματα, κυρίως το χειμώνα. Στην πλειοψηφία τους είναι κτηνοτρόφοι. Η οικονομική κρίση έχει κάνει την κατάσταση δυσκολότερη. Το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα άνοιξε τη συζήτηση και έδωσε την ευκαιρία σε ευρωβουλευτές να επισκεφτούν την περιοχή και να γνωρίσουν την καρδιά των προβλημάτων. Ο Κυριάκος είναι κτηνοτρόφος. Από αυτή τη δουλειά ζει μια τετραμελή οικογένεια. Το καλοκαίρι στάνη του είναι στα 1350 μέτρα και για να φτάσει πρέπει να διασχίσει ένα δύσκολο δρόμο. Το χειμώνα το χιόνι τον αναγκάζει να μεταφέρει τα ζώα πιο χαμηλά. Τα προβλήματα δυσκόλεψαν με την κρίση. Πέραν από το κόστος που έχουμε εδώ πέρα, της επιβίωσης που έχουμε, έχουμε και ένα κόστος επιπλέον για να φτάσουμε στην αγορά. Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να φύγεις το χειμώνα και να πας στην αγορά. Θα ξοδέψεις παραπάνω χρήματα. Ο Κυριάκος πήρε μια επιδότηση για βιολογική κτηνοτροφία, αλλά θεωρεί ότι δεν φτάνει. Πάλεψα για την ποιότητα, αλλά η ποιότητα σε αυτό το σημείο δεν αρκεί για να επιβιώσω εγώ. Με τον κτηνοτρόφο θα επισκεφτούμε μια άλλη κοντινή στάνη. Εκεί δουλεύει ολόκληρη οικογένεια. Ο πατέρας δεν κρύβει ότι και οι κτηνοτρόφοι έχουν μερίδιο ευθύνης που κόπηκαν οι επιδοτήσεις από παρατυπίες. Ενώ άλλοι έπαιρναν εύκολα, διευκολύνοντας ένα πελατειακό κράτος των κομμάτων. Έρχονταν ο έλεγχος, έρχονταν σε μένα που τάχα. Δεν πάνε στον άλλον που δεν τάχει. Δεν είχε τίποτα. Άμα το έλεγε να αρμέξει την πρατίνα, δεν έπαιρνε από το κεφάλι να αρμέξει. Δεν έπαιρνε από το μαστάρι να αρμέξει. Γιατί δεν ήξερε. Τους έπαιρνε επιδότηση ο άνθρωπος. Δίπλα από τα προβλήματα όμως της επαγγελματικής δραστηριότητας, έντονα είναι και τα προβλήματα της καθημερινής επιβίωσης. Ο Κυριάκος έχει δύο κόρες, τη Δανάη και την Αθηνά. Για να πάνε σχολείο πρέπει να διανύσουν 25 χιλιόμετρα κάθε μέρα, πολλές φορές με δύσκολες συνθήκες. Ενώ λείπουν βασικές λειτουργίες στα σχολεία της περιοχής, όπως το ίντερνετ. Πιστεύω θα ήταν καλύτερα να υπήρχε εδώ ένα σχολείο, έτσι ώστε να πηγαίνω και να είμαι κοντά. Το κυρίαρχο πρόβλημα στην κοιλάδα του Αχελόου είναι η έλλειψη ασφαλούς οδικού δικτύου. Το χειμώνα είναι συχνές χιονοστιβάδες και κλείνουν οι δρόμοι. Λόγω του αποκλεισμού, ελάχιστες οικογένειες μένουν να δουλέψουν στα χωριά το χειμώνα. Ελάχιστοι είναι οι νέοι. Ο πληθυσμός είναι κυρίως γέροντες συνταξιούχοι. Και όμως το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με μια σύραγγα που θα δημιουργούσε ασφαλή πρόσβαση. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει μελέτη που πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, για να ξεκινήσει. Εάν υπήρχε η σύραγγα, η γαλαρία, θα ήταν πανεύκολο. Και δεν θα έχουμε τόσα θύματα. 43 άτομα έχουν χαθεί σε αυτόν τον αθιάνα εδώ. Ο Αχελόος ποταμός χωρίζει την περιοχή στα δύο. Για να περάσει κανείς το χειμώνα απέναντι, πρέπει να διασχίσει πολλά χιλιόμετρα, κάνοντας το γύρο από κακούς δρόμους και χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Το καλοκαίρι υπάρχουν ρυψοκίνδυνοι που επιχειρούν να περάσουν όταν είναι χαμηλή η στάθμη του νερού. Πολλοί όμως κάνουν λάθος υπολογισμούς και να τα αποτελέσματα. Ακριβώς δίπλα από το σημείο αυτό λειτουργεί ένας αυτοσχέδιος τρόπος για να περάσει κανείς απέναντι. Τώρα οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να περνάνε με δική τους ευθύνη. Το πορθμίο αυτό είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει καταστραφεί ολοσχερός σχεδόν. Είναι πολύ επικίνδυνο για τον κόσμο. Υπήρχε πολλής κόσμος εδώ παλιά. Μετακινούνταν περίπου στα 50 άτομα την ημέρα. Πολλά σημεία στους δρόμους είναι επικίνδυνα. Αυτή είναι μια γέφυρα που πρέπει να περάσει οπωσδήποτε κάποιος που διασχίζει το ποτάμι από και προς την Ήπειρο. Μια γέφυρα με ξύλα αγνώστου αντοχής. Εδώ έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Αν υπήρχαν δρόμοι, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Η περιοχή προσφέρεται για χειμερινό τουρισμό και όχι μόνο. Ο Θωμάς με τον αδελφό του παντρεύτηκαν αντίστοιχα μια κοπέλα από την Αγγλία και μία από την Νορβηγία. Με τη βοήθεια του προγράμματος Leader έφτιαξαν μια ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά ο κακός δρόμος δεν τους αφήνει περιθώρια για μαζικό τουρισμό. Το κυριότερο θέμα εδώ είναι η πρόσβαση, ο δρόμος. Δεν υπάρχει δρόμος. Εντάξει, δεν μπορούμε να ρίξουμε ευθύνη σε κανένα γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν έγινε. Γιατί βλέπετε τι έγινε, καταστράφηκε η Ελλάδα όλη. Με φόντο την κοιλάδα του Αχελόου, ο Θωμάς θα έρθει στη διημερίδα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέμα, η αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Η Ευρώπη δίνει λεφτά, επενδύει. Έχουμε όμως εδώ ένα φαινόμενο στην Ελλάδα, το οποίο έχει κάνει τους μηχανισμούς για να περάσουν τα ευρωπαϊκά λεφτά, ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής, στην Ελλάδα, πάρα πολύ πολύπλοκους. Γιατί? Μάλλον για να ελέγξουν κάποιοι λίγοι τα χρήματα τα οποία περνάνε στα έργα.